Το περασμένο Σάββατο το απόγευμα σημειώθηκε στην περιμετρική οδό της Καβάλας τροχαίο δυστύχημα, όπου έχασε τη ζωή του ένας δημοτικός υπάλληλος, ο 49χρονος Αλέξανδρος Χανδρουλίδης. Τα προβλήματα για την οικογένεια του Αλέξανδρου Χανδρουλίδη συνεχίζονται, καθώς άφησε πίσω του μία γυναίκα, η οποία είναι άνεργη, 8 παιδιά, εκ των οποίων τα 5 ανήλικα. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Δήμαρχος Κωστής Ιμιτζής για μία οριστική λύση του προβλήματος έστειλε επιστολή στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οποία ζητά στη θέση του θανόντα συζύγου της να προσληφθεί στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας η σύζυγός του. Συμφωνώ με την κίνηση του κυρίου Σιμιτζή, όπως συμφώνησε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι μία κίνηση, δώσαμε μία ευκαιρία στο κράτος να δείξει το ανθρώπινο πρόσωπό του. Όπως και να έχει το θέμα όμως, ό,τι και να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο Δήμος Καβάλας οφείλει να στηρίξει αυτή την οικογένεια. Ήταν σάρκα από τη σάρκα του ο υπάλληλος που έφυγε και επομένως με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο και η χείρα και τα παιδιά δεν πρόκειται να φεθούν στην τύχη τους. Αυτή τη στιγμή έχετε πληροφόρηση, τα βγάζουν πέρα οι άνθρωποι, έχουν πρόβλημα? Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι παίρνοντας τηλέφωνο τον κύριο Χανδρουλή, τον αδερφό του εκλειπώντος, οι άνθρωποι είναι τόσο ζαλισμένοι, τόσο ούτε έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει τη συμφορά που τους έτυχε. Όλα θα μπουν στη θέση τους σιγά σιγά. Να περιμένουμε κινήσεις από το Δήμο και όταν αναλάβετε. Και όταν αναλάβω οπωσδήποτε. Είπα, εγώ όταν λέω κάτι, το εννοώ. Θέλω το πιο αδίκημα. Να ξέρετε επίσης με την ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι έχω στείλει επιστολή προς τον κύριο Μητσοτάκη, τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ζητώντας ειδική ρύθμιση για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχουμε μία χείρα, γυναίκα, με 8 παιδιά, εκ των οποίων τα 5 είναι ανήλικα και τα δύο ενήλικα είναι φοιτητές. Και το τρίτο ενήλικο είναι άνεργο. Δηλαδή είναι μια τραγική περίπτωση που αναρωτιέται κανείς γιατί να μην μπορούσε να βρει δουλειά η χείρα υπ' αυτές τις συνθήκες στο Δήμο Καβάλας, στην ίδια δουλειά που έκανε ο συγκεκριμένος. Στην καθαριότητα δούλευε. Δεν θέλει δά και κανένα πτυχίο ιατρικής συνομικής μας να πάρουν έτσι για να προσληφθεί εκεί πέρα. Η επιστολή του Δημάρχου είναι ακόλουθη. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, με πολύ οδύνη θέλω να σας ενημερώσω για ένα τραγικό γεγονός που συνέβη σε εργαζόμενο του Δήμου μας και επικαλούμενο στην ευαισθησία και την ανθρωπιά σας να ζητήσω την ειδική βοήθειά σας. Στις 12 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο και γύρω στις 8 το βράδυ, στην περιμετρική οδό της Καβάλας συνέβη ένα θανατηφόρο αυτοκινητικό δυστύχημα σε βάρος 48χρονου καβαλιώτη. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, ο 49χρονος λεγόταν Αλέξανδρος Χανδρουλίδης του Παναγιώτη, ήταν υπάλληλος του Δήμου Καβάλας και εργαζόταν στην Υπηρεσία Καθαριότητας ως Κόπτης. Ήταν πατέρας 8 παιδιών, εκ των οποίων τα 5 ανήλικα και τα 3 ενήλικα. Τα ενήλικα, όπως και η μητέρα τους, είναι άνεργα, ενώ μία θυγατέρα τους σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Υπουργέ, ότι μετά το δυστύχημα η κατάσταση της πολυμελούς οικογένειας είναι τραγική και η στοιχειώδη συντήρησή τους αδύνατη. Γνωρίζοντας τα φιλάνθρωπα αισθήματά σας και την ιδιαίτερη ευαισθησία σας για τα παιδιά, σας παρακαλώ να εισηγηθείτε ειδική ρύθμιση για την οικογένεια αυτή, ώστε να καταστεί δυνατό να προσληφθεί στο Δήμο Καβάλας κατά παρέκκληση η σύζυγος του εκλειπώντος. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθείτε στο αίτημά μας, δεικνύοντας ότι οι πολιτικοί μας ζουν τις αγωνίες και τα πάθη των συμπολιτών μας, συμπάσχουν, ευαισθητοποιούνται και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και δράσεις προς ανακούφιση και βοήθεια των αναξιοπαθούντων. Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Ιμιτζής.